Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, είμαι ο Γιώργος Κάριος, υποφέρω από αιμορροίδες εδώ και 20 χρόνια περίπου και αποφάσισα σήμερα να σας δείξω πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μόνοι σας ένα αντίδοτο για τις αιμορροίδες. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, δεν δικαιολογεί τίποτα κτλ. Έχω βάλει όλες τις αλήθειες στον προκτό μου, έχω βάλει και άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα πω τώρα αυτή τη στιγμή για κάποιο άλλο βίντεο. Αλλά ας επικεντρωθούμε λίγο στις αιμορροίδες και ένα πράγμα που μαστίζει την ανθρωπότητα, ειδικά όσους τρώνε καυτερά φαγητά, πολλά κρέατα κτλ. Ή το σκυλί μου αυτή τη στιγμή έχει λιζάξει. Μην δίνετε σημασία, όμως θα πάμε να ετοιμάσουμε ένα μείγμα το οποίο έχει θαυματουργικές επιπτώσεις στον οργανισμό και στην, ειδικότερα στην επιφάνεια της κοτρύπηδας. Λοιπόν, παρατηρούμε πρώτα ένα διάφανο ποτήρι θα πάρουμε για να τα βλέπουμε τα μείγματα, έτσι. Θα το γεμίσουμε με νερό, μέχρι τη μέση όμως, γιατί θα βάλουμε και άλλα πράγματα μέσα. Μείνετε μαζί μου. Εδώ έχουμε ένα μισογεμάτο ή μισοάδιο, αν είστε αισιόδοξοι, έτσι, ή απεσιόδοξοι. Και θα βάλουμε μέσα σε αυτό το μείγμα νερού. Πρώτα, η βάση είναι όλων των περιστατικών, είναι το νερό. Θα βάλουμε πρώτα απ' όλα ένα ντεπόν αναφράζον, κάνω διαφήμιση τώρα τοποθέτηση προέδρασης. Όλοι έχουμε πάνε ένα ντεπόν. Το ντεπόν βέβαια έχει αναλγητικές θεραπευτικές ιδιότητες. Αν το κουφίζει από τον πόνο, μισό λεπτό να το βγάλω αυτό το βλήμα. Εκτοξεύτηκε. Και θα ακούσουν αγαπητοί φίλοι αυτό που κάνει το ντεπόν, το χιλιάρι. Μέσα, ακούμε. Έχουμε ταυτόχρονα και όμορφη εικόνα και ήχο. Είναι Dropkick Murphys η μπλούζα, δεν είναι Παναθηναϊκός. Ταυτόχρονα με το ντεπόν αναβράζον, το οποίο έχει όπως είπαμε αναλυκητικές ιδιότητες, θα βάλουμε και μία πολυβιταμίνη. Να μην κάνουμε διαφημίσεις την πολυβιταμίνη. Αργανική αυτή. Να βάλουμε δύο έτσι για το εφέ. Προσέξτε. Δεν θα διαφημίσω τη φίρμα. Έτσι, είναι δύο πολυβιταμίνες. Είναι μία μισοδαγκωμένη, την έχω δαγκώσει σε κάποια έκτακτη. Το βλέπετε. Βάζω μέσα δύο πολυβιταμίνες. Είναι να διαβάσουμε, μην κάνουμε διαφημίσει τη μάρκα. Είναι multivitamin με στέβια. Δεν βλέπουμε την. Ακόμα το σσ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 
χρήση, τη τσιρίζει που λέμε. Είναι σαν να έχουμε βάλει στο τηγάνι και να τη τσιρίζει, να μας έχει πάρει μια τηγανιά, μια χειμινή τηγανιά. Αυτά σε πρώτη φάση ανακουφίζουν από τον πόνο της αιμορροίδας, ο οποίος είναι απίστευτος. Όσοι έχετε βιώσει τον πόνο της αιμορροίδας, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δυσάρεστος, ειδικά όταν πρέπει να κάτσεις, είναι λίγο πάρα πολύ άσχημος. Στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, και αφού τελειώσει το φρου-φρου-φρου εδώ, φρου-φρου και αρώματα που λέμε, έτσι. Εδώ είναι μια υπέροχη ευωδία. Θα βάλουμε λίγο σαμπουάν σκύλου. Γιατί σαμπουάν σκύλου θα με ρωτήσετε? Διότι έχετε δει κάποιο σκύλο να έχει αιμορροίδες? Όχι. Έχετε παρατηρήσει στη φύση ότι ο ένας σκύλος οσμίζει την κροτοπίδα του άλλου σκύλου? Βεβαίως. Άρα λοιπόν, το σαμπουάν σκύλου, να μην κάνουμε διαφήμιση, το σαμπουάν σκύλου βοηθάει και στην ανθρώπινη εξέλιξη και στην ανθρώπινη υγεία του προκτού. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση, στην υγεία έτσι του... της... Εδώ βάζουμε λίγο σαμπουάν. Περιμένουμε λίγο να δράσει. Βάλαμε μέσα. Να μην βάλουμε, να μην διαφημίσουμε μάρκες, είναι αμαρτία. Επειδή δεν το πήρα καλά, να το ξαναβάλουμε λίγο αυτό. Οπ, κοιτάξτε. Σαμπουάν σκύλο εδώ, βλέπουμε στο μείγμα εδώ. Καρόχα. Ανακατεύουμε με ένα κουταλάκι. Εγώ θα βάλω ένα μαχαίρι γιατί συχαίνομαι. Προσέξτε, ανακατεύουμε αριστερόστροφα. Είμαστε αριστεροί στο. Προσέξτε, ανάποδα από τη φορά του ρολογιού. Είναι κόλπο αυτό. Αν το κάνεις έτσι δεν λειτουργεί. Αν το κάνεις έτσι, τώρα με ψυχήθηκε το μείγμα. Εντάξει. Είναι ένα δοκιμαστικό αυτό. Λοιπόν, δεν είναι κάτι, θα το λύσουμε. Έχει βάλει ένα αφρό, βλέπετε, σαν νες, αλλά με αφρό, είναι πολύ όμορφο. Συνέχεια, δεν θα αργήσω πολύ ακόμα, αγαπητοί φίλοι, θα σας ανακουφίσει πάρα πολύ. Στη συνέχεια πρέπει να βάλουμε μία λυφή, την οποία χρησιμοποιώ χρόνια για τα δερματικά μου.
Μην διαφημίσουμε, όσοι έχετε πρόβλημα με το δέρμα, ξεδοδερμίες, βγάζετε κτλ. Θα στάξουμε δύο, είναι πώς λέμε, μια πρέζα αλάτι, μια πρέζα από αυτή την υπέροχη, έτσι, δοσοληπτική, έτσι. Δεν έχω αφήσει, ας πούμε. Έτσι, έσταξε. Ανακατεύουμε άλλη μια φορά για 45 δευτερόλεπτα. Αριστερόστροφα, ανάποδα από τη βορρά του ρολογιού. Και είμαστε έτοιμοι, αγαπητοί φίλοι, να... Αυτό, αν το πάρεις τώρα, βέβαια, έτσι. Προσέξτε τώρα εδώ, το αφήνω αυτό εδώ, καθαρίζουμε την κουζίνα. Έχουμε την βάση. Τώρα, εσείς, αν είστε... Αν έχετε κάποιο ρεθισμό, αν δυσκολεύεστε λίγο ας, να το βάλετε αυτό στον πλοχτό σας, να το πιείτε, δεν ξέρω τι να κάνετε, μπορείτε να βάλετε μέσα και λίγη σοκολάτα, λιγμένη, έτσι. Έχουμε εδώ dark σοκολάτα, πιο dark δεν γίνεται. Εγώ δεν έχω λιώσει τη σοκολάτα, δεν έχει να κάνει. Αν είχα τώρα να κάνω δραμά θα ήταν όλα καλύτερα, αλλά είμαστε στο κανάλι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Θέλουμε ένα κομμάτι σοκολάτες εδώ, βλέπετε. Σοκολάτα, το σπάμε. Βάζουμε το μισό μέσα για όσους έχουν αλλεργία σε αυτά τα πράγματα. Ή όπως κάνουμε στα μωρά, που οι αντιβιώσεις έχουν, πώς το λένε, άρωμα, ξέρω εγώ, μέντας ή αργολούδο. Βάζουμε μέσα. Μέσα στο μείγμα, το σοκολάτα και σερβίρουμε. Παρακαλώ, αυτό είναι το αγαπημένο μου, my finishing touch. Σερβίρουμε με δύο κεράσια. Θα το φορέσουμε όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Τώρα να μπει και μέσα, δεν πειράζει. Σερβίρουμε. Και το άλλο μπήκε μέσα. Θα τα σερβίρουμε όλα αυτά. Μισό λεπτό, παιδιά, θα τα καταφέρω. Θα τα σερβίρουμε. Λοιπόν, δεν μπορώ να το κάνω τώρα αυτό το πράγμα και πρέπει να με ζωρίζει ο χρόνος. Είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο. Προσέξτε, θα το σερβίρουμε με ένα... Προσέξτε. Βάλω και selfie. Είναι ένα κερασάκι μέσα και ένα κερασάκι έξω. Προσέξτε. Οπ. Θα σερβίρουμε όλο αυτό μέσα. Το μείγμα αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι έτοιμο να εισέλθει στην κολοτρυπίδα σας. Αν θέλετε, μπορείτε να το πιείτε, δεν ξέρω τι, αλλά εγώ προσωπικά το βάζω στο προκτό μου πολύ καιρό και έχω δει τη ζωή μου, έχω δει την υγειά μου, έχω πάψει να έχω μερόδες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτά ήταν απόψε τα νέα του telemarketing. Τα λέμε σε ένα επόμενο telemarketing, όταν θα σας οδηγήσω με τρόπο θαυματουργικό πώς να φτιάξετε επιτέλους το δικό σας τεστ ή χορ. Έτσι, αν είστε πραγματικοί Έλληνες, δεν είστε, η απάντηση στο επόμενο telemarketing. Γεια σας.